είχα το. Αυτό που υπάρχει πολύ παλιά είναι. Το 1840 τόσο θα πρέπει να υπήρχε. Μετά πήγα και εγώ και σπούδασα στη Γαλλία. Έβαλα το. Την Ολυμπιακή Σχολή τη Διζόν. Το 1954. Βγήκα και πρώτο, δεν είναι πρώτο, δεν είναι Διζόν. Université de Dijon. Δεν δοκιμασία κρασιών, το οποίο βάζει το κρασί μέσα και έχει κάτι λακκουδίτσες και τουμπαλάκια και ανάλογα με την καθαρότητα του κρασιού και τη σύνθεσή του αλλάζουν θέση και χρώμα. Και από εκεί καταλάβαινες περίπου το τύπο του κρασιού, τον βαθμό του, την ηλικία του, κάτι τέτοια. Και τα σουδεβαίνουν. Εκεί τα κλειστατόρια δεν του καπνίζουν, απογορεύεται. Δεν κανένα και ακρίβεια λέει στη ευθυγνωσία και αυτά πρέπει να μην καπνίζει. Πιάσαμε, οι καθηγητές και οι δύο καπνίζαν ένα-δύο πακέτα, αλλά ήταν της χημίας. Δύο πακέτα την ημέρα, η κυρία Ντεκόμπ και ο κύριος Ντεκόμπ τα ίδια. Ο κύριος Μπερζερέ, όλοι. Όχι, ο Μεταξάς πήγε τον άλλο χρόνο. Μετά από εμένα ο κύριος Μεταξάς. Μάλιστα μου είχε γράψει ένα γράμμα και τόσο τι σημειώσει μου που τι είχα βγάλει διπλούν και τον βοήθησα. Δόλωσα, ήταν τα γλυκάνησα λίγα, διαπραγματεύσει δύσκολε. Τα παιδιά μικρά φοβόμουν να μην τυχόν πουλήσω την επιχείρηση κλπ. Και δεν συνεχίσαμε τι διαπραγματεύσει. Αν το πάτε, μαστίχα ούζο βέβαια, μαστίχα το ούζο. Και μετά τον πόλεμο, κάθε μέρα είμαστε καλύτερα και βλέπαμε ότι ακόμα θα βελτιωθούμε. Διότι όσο καιρό ήταν ο πόλεμος, έλεγαμε ότι είναι πόλεμος. Όταν λήξει ο πόλεμος, όλα θα σιάξουν. Έλειψε ο πόλεμος και βλέπαμε ένα φως στο τούνελ. Είχε χαροκοπήσει το Βυζάντιο. Ζήτησε βοήθεια από τη βασιλεύουσα, τη Βενετία. Η οποία Βενετία είχε ήδη δανείσει στο Βυζάντιο πάρα πολλά λεφτά. Και είπε να δώσουν εξοπλισμούς για να αυξήσει την άμυνά της στο Βυζάντιο έναντι των δίθεν απειλών από Ανατολά. Τον Τούρκο τότε τι ήταν. Έδωσαν τη βοήθεια, δεν μπορούσαν να την ξεπληρώσουν. Τα δάνεια ήταν μεγάλη για πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν πήγαν μπροστά και άρχισε η πίεση για να δώσουν τα χρέη οι Βυζαντινοί στους Βενετσιάνους. Έγινε τότε μια δίθεν σταυροφορία που έγινε με την έγκριση φαίνεται και της Εκκλησίας πιθανό και ήρθαν στο Βυζάντιο και κάνανε μια κατοχή και έλεγε αυτός ο οικονομολόγος, ο Άγγλος ή Αμερικάνος ομοιάζει με την σημερινή κατοχή. Αντί Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που έφυγε. Τώρα ήταν τότε μια επιτροπή η οποία έβαλε όρους δυσβάστακτους, ελεηλεϊτήσανε το μεταξύ τη Κωνσταντινούπολη και τα μετέφεραν όλα στη Βενετία από τα βάλματα που στολίζουν οι συνθήκες και τα λιοντάρια και αυτά. Πάρα πολλά. Και βάλαν τέτοιους όρους που επί 30 χρόνια ξεπλήρωναν οι Βυζαντινοί τους Βενετσιάνους και πλήρωναν τα χρέη και υπήρχε επικεφαλής ένας εμπαρεθέσει όμοιο διεθνές νομισματικό ταμείο Τρόικα, η σημερινή Τρόικα επί 30 χρόνια ήταν επαπτεύοντας εδώ και εισέπρατναν αυτά που είχαν αναλάβουν. Τώρα θα πάει η κατάσταση. Κίνητο δεν σταματούσε το πούλμα στο Φόριτς που ήθελε να το επισκεφτώ. Ήταν το, λέγαμε, το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο του κόσμου που είχε 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Αλλά εγώ πήρα πάρα πολλά βιβλία, τα οποία είναι μοναδικά τώρα, ειδικό σε θέμα της μουσικής. Ειδικά για το βιολί, ειδικά για τις βιολιστές, ειδικά για τις πιανίστες και τα οποία ήταν ειδικά βιβλία που τώρα βγαίνει να σου δανείς κάποιες εκδόσεις. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο του κόσμου. Γράφει το Reader's Digest κάτω σε έναν άρθρο. Ότι είχε 5 εκατομμύρια βιβλία. Και πράγματι πολλά βιβλία που δεν έβρισκα
γράφοντας στην Αγγλία ή στην Αμερική, στο Ρόκενερ κλπ. Βρισκόταν στο φόρο.